Σήμα κινδύνου εκπέμπουν οι τουριστικές επιχειρήσεις μετά τα διεθνή δημοσιεύματα περί πολιτικής αστάθειας στη χώρα μας, αλλά και για το ενδεχόμενο χρεοκοπίας. Έχουμε κοντά μας τον κύριο Γιώργο Τσακίρη, πρόεδρο του Ξενοδοχειακού Επιμελητηρίου Ελλάδος, και τον κύριο Γιώργο Βερνίκο, γενικό γραμματέα του ΣΕΤΕ, για να συζητήσουμε τα θέματα αυτά διεξοδικά. Καλημέρα και στους δύο. Καλημέρα. Να δώσουμε λοιπόν το λόγο σε εσάς, κύριε Βερνίκο, να μας πείτε τη δική σας εκτίμηση. Πού οφείλεται όλο αυτό το αρνητικό ρεύμα και η αρνητική διάθεση που υπάρχει απέναντι στη χώρα μας, και αν μπορούν να βελτιωθούν τα πράγματα και με ποιο τρόπο? Λοιπόν, καταρχήν να ξεκινήσω να θυμίσω ότι η Ελλάδα έχει ένα πολύ ισχυρό πρωτογενές πλεονέκτημα στον τουρισμό. Είμαστε πράγματι από τις ωραιότερες χώρες στον κόσμο και αν το φροντίζαμε σωστά θα μπορούσαμε να εξασφαλίσουμε ένα πολύ καλό βιωτικό επίπεδο. Δυστυχώς πάρα πολλοί από τους συμπολίτες μας θεωρούμε ότι έχουμε ένα είδος συμβολέου με το Θεό και ό,τι και να συμβεί ο άλλος είναι υποχρεωμένος να έρθει εδώ πέρα. Δεν είναι έτσι. Πώς το θα μπορούσα να σας πω λοιπόν ότι είναι πάλι καλά που είμαστε μόνο πριν ξεκινήσει εδώ η κρίση, ήμασταν περίπου μείον στο 12%. Ελπίζαμε το μείον 12% θα το περιορίσουμε να γίνει μονοψήφιο, αλλά με βάση τις τελευταίες εξελίξεις πολύ φοβάμαι ότι το 12% θα αυξηθεί, και αυτό φαίνεται από ό,τι μας είπε και ο κύριος Τσακίρης και από ό,τι δείχνουν όλα τα στοιχεία, ότι ο ρυθμός των κρατήσεων που έρχονται είναι πολύ περιορισμένος. Mm-hmm. Πιο σημαντικό όμως από αυτό το πράγμα είναι ότι τα πράγματα είναι πολύ χειρότερα από ό,τι δείχνουν αυτά τα νούμερα. Είναι χειρότερα γιατί καταρχήν ο εσωτερικός τουρισμός, ο μέσος Έλληνας τουρίστας, όλοι το καταλαβαίνουμε, έχει χτυπηθεί το εισόδημά του πάρα πολύ, οπότε υπάρχει σημαντικότατη μείωση. Και επίσης είναι πολύ σημαντικό ότι και ο καλός ο ξένος ο τουρίστας θα αποφύγει φέτος να έρθει στην Ελλάδα. Αυτό σε δύο κατηγορίες είναι πάρα πολύ έντονο. Καταρχήν οτιδήποτε έχει σχέση με την Αθήνα. Είναι πιο καλή κατάσταση εκεί που υπάρχει αεροπορική σύνδεση κατευθείαν με τα νησιά, με την Κρήτη, με τη Ρόδο ή οπουδήποτε υπάρχει, από το αν θα πρέπει να κάνει αλλαγή στο αεροδρόμιο, όπου πιθανόν να φοβάται ότι μπορεί να πέσει απεργία. Άρα η μετάβαση είναι βασικός καθοριστικός παράγοντας. Θυμίζω, και για να απαντήσω και ευθέως στο ερώτημά σας, ο λόγος της μείωσης είναι ότι έχουμε συσσωρευμένα αρνητικά γεγονότα. Δεν είναι ότι έγινε ξαφνικά ένα γεγονός. Υπάρχουν ακόμα και αναμνήσεις. Αν όμως ήταν πιο ελκυστικές οι τιμές, τα πακέτα, οι γενικότερα τιμές, το κλίμα δεν θα μπορούσε να προσελκύσει περισσότερο κόσμο? Όχι, όχι. Είναι τελείως άνευ σημασίας αυτό το πράγμα. Γιατί το λέτε αυτό? Θα σας πω γιατί. Γιατί οι μεν τιμές είναι προφανές σήμερα ότι μπορείς να βρεις όποια τιμή θέλεις σε πάρα πολλά μέρη. Το κυριότερο είναι το πόσο ανασφάλεια αισθάνεσαι για να πας σε ένα προορισμό και πώς θα σου χαλάσει τις διακοπές σου εάν σου συμβούν έκτακτα περιστατικά. Ήδη προηγουμένως αναφέρθηκαν ορισμένες ιδέες το τι μπορούμε να κάνουμε, το πώς μπορούμε να διαβεβαιώσουμε τους τουρίστες ότι μη φοβάστε, η Ελλάδα είναι πάντα μια πολύ ωραία χώρα, σας περιμένουμε, υπάρχει φιλοξενία, μπορείτε να βρείτε και καλύτερες τιμές, όλα είναι καλά. Δεν πάβει όμως να υπάρχει μια συγκράτηση. Και η συγκράτηση δεν είναι μόνο από τους tour operator και από τα μεγάλα γραφεία, είναι και από το μεμονωμένο τουρίστα που θα αποφασίσει κάποια στιγμή να έρθει, να έρθει στην Ελλάδα. Καλημέρα στην Κρήτη. Θα θέσω το ερώτημα στον κύριο Τσακίρη όμως, να μας πει αν έχει γίνει η μέγιστη δυνατή προσπάθεια από την πλευρά των ξενοδόχων για να προσελκύσουν κόσμο εδώ φέτος. Με βάση τα δεδομένα και τη συγκυρία πάντα, κύριε Τσακίρη. Απόλυτα. Απόλυτα. Έχουν γίνει ό,τι ήταν δυνατό να γίνει. Κοιτάξτε, το μεγαλύτερο όπλο των ξενοδόχων αυτή τη στιγμή είναι καλές υπηρεσίες και χαμηλές τιμές. Οι τιμές μας είναι, θα έλεγα, βασανιστικά χαμηλές. Οι προσφορές που κάνουμε, ό,τι κινείται αυτή τη στιγμή, κινείται βάσει προσφορών. Τι άλλο να κάνουμε? Δηλαδή, πέρυσι είχαμε μια χρονιά πολύ σημαντικής ανόδου, αλλά ανάλογα η άνοδος στα έσοδα των τουριστικών επιχειρήσεων δεν ήταν ανάλογη. Χάθηκε ένα μεγάλο μέρος των εσόδων κάπου στη διαδρομή, αλλά με την αύξηση του κόστους δεν μπορέσανε πάλι οι επιχειρήσεις να αντιμετωπίσουν τα σημαντικά προβλήματα βιωσιμότητας, με δεδομένο ότι το κόστος του χρήματος έχει αυξηθεί πάρα πολύ. Δεν μπορούν οι τράπεζες δεν έχουν δυνατότητα να δώσουν πια το χρήμα όπως το δίναν παλιά. Όλα αυτά δημιουργούν δυσλειτουργίες και κοστίζουν. Δεν ήταν πιο ευνοϊκή η φορολογία όμως, κύριε Τσακίρη? Ίσα-ίσα το ανάποδο είναι και καταρχήν και ο φόρος. Το ανάποδο είναι. Στα κινήτα τα οποία για πολλούς ξενοδόχους ήταν. Στο θέμα των ακινήτων αναφέρεστε εσείς. Όσον αφορά όμως ουσιαστικά τα τουριστικά καταλήμματα. Γιατί έχει κανένα κέρδος για να τον ενδιαφέρει το 5 πάνω, 5 κάτω στη φορολογία? Όλοι στο μείον λειτουργούν. Κύριε Βερνίκο, όμως θέσαμε και ένα άλλο ζήτημα πριν. Λέγατε το θέμα της ασφάλειας των τουριστών εδώ, κάποιος που θα έρθει μεμονωμένα. Ναι. Με τις νέες αγορές, όπου έχει γίνει ένα σημαντικό άνοιγμα και μια καλή προσπάθεια τα τελευταία χρόνια,
Κάποιος που έρχεται από τόσο μακριά, από τη Ρωσία, από την Κίνα, δεν έχει αποφασίσει εκ των προτέρων θα επισκεφτεί τη χώρα μας. Δεν αμφιταλατεύεται τόσο εύκολα. Άπαξ το αποφασίσει σημαίνει ότι θα έρθει. Αυτόν λοιπόν τον τουρίστα, πώς μπορούμε να τον κάνουμε να ξαναεπισκεφτεί τη χώρα μας? Ξανατονίζω ότι η Ελλάδα είναι από τους πιο δυνατούς τουριστικούς προορισμούς. Η σύνθεση που έχουμε καιρικών συνθήκων, ιστορίας, φιλοσοφία, διάθεση των κατοίκων, είμαστε από τα καλύτερα μέρη στον κόσμο. Δυστυχώς κάνουμε ό,τι είναι δυνατόν ώστε αυτό να μην το δυναμώνουμε κατά κάποιο τρόπο. Επανέρχομαι και λέω, εικόνες όπως πέρσι, με τα ταξί που κλείνουν τα αεροδρόμια, με τα βαπόρια που δεν φεύγανε. Πήγαμε καλά όμως πέρσι, είχαμε τις μεγαλύτερες όλα τα πράγματα έχουν μια υστέρηση. Εάν έχεις μια σειρά από αρνητικά γεγονότα, αργά ή γρήγορα θα έχεις ένα αρνητικό αποτέλεσμα. Αν έχεις θετικά γεγονότα, θα έχεις θετικό αποτέλεσμα. Λοιπόν, κρίνετε από τον εαυτό σας. Τα τελευταία δύο χρόνια η Ελλάδα εκπέμπει αρνητικά μηνύματα. Παρ' όλα αυτά διατηρείται, κρατάει ο βασικός κορμός του τουρισμού. Μην παρασυρώμαστε ότι επειδή δεν υπάρχει πτώση 90% αυτό πάει να πει ότι πάμε καλά. Μάλιστα. Γιατί η διαφορά συν 10 από μείον 10 έχει παίζει τεράστιο ρόλο. Ναι, αυτό εγώ αναφέρομαι στον αριθμό των τουριστών που ήρθαν εδώ. Πάντως δεν μπορούμε να γνωρίσουμε και κάποιους άλλους παράγοντες, όπως είναι αυτό που θα μας πει Μαρία Αλεξάκη. Γιατί μετά την Delta Airlines, από ό,τι φαίνεται άλλη μια αεροπορική εταιρεία, κόβει τους δεσμούς εδώ με τη χώρα μας. Άλλο ένα αρνητικό γεγονός. Είναι η Singapore Airlines αυτή τη φορά, κύριε Βερνίκο και κύριε Τσακίρη. Θα μας τα πει η Μαρία. Ναι. Και μάλιστα μιλάμε, Μαρία, για μια εταιρεία που είχε ιστορική παρουσία στη χώρα μας. 40 χρόνια έκανε πτήσεις στην Αθήνα από το 1972 και όπως ανακοίνωσε από τις 26 Οκτωβρίου του 2012, από τον ερχόμενο Οκτώβρη δηλαδή, αναστέλει αυτές τις πτήσεις λόγω μειωμένης κερδοφορίας. Δύο και πτήσεις. Και η Delta Airlines επίσης την απευθεία σύνδεση ακριβώς Αθήνας. Και εκείνη από τις 26 Νέα Οκτωβρίου και από μετά. Από τον Οκτώβρη θα ισχύσει και αυτή. Ακριβώς, Μαρία. Είναι η δεύτερη εταιρεία λοιπόν, μεγάλη εταιρεία που πραγματοποιεί υπερατλαντικές πτήσεις προς την Αθήνα και ανακοινώνει κάτι τέτοιο. Δύο πτήσεις εβδομαδιαίως είχε η Singapore Airlines. Παράλληλα να πούμε ότι ματαιώνει, αναστέλει και τις πτήσεις της προς το Αμπουντάμπι, που ήταν τρεις εβδομαδιαίως από το 2006 τις πραγματοποιούσε. Και μέσα σε όλο αυτό πρέπει να τονίσουμε ότι πλέον μετά από αυτή την απόφαση της εταιρείας οι Έλληνες και γενικότερα η σύνδεση με την Αυστραλία θα πραγματοποιείται πλέον μόνο με τρεις εταιρείες, τις τρεις μεγαλύτερες αραβικές εταιρείες, την Emirates, την Etihad και την Qatar. Αυστραλία λοιπόν μόνο μέσω αυτών των τριών αραβικών εταιρείων. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Μαρία Αλεξάκη. Κύριε Βερνίκο, τώρα εσείς γιατί πιστεύετε ότι γίνεται αυτό? Ήταν πτήσεις που πραγματικά δεν είχαν κόσμο. Πιστεύω ενώ σκακούμοιροι έρχονται. Εμείς έχουμε μπει σε μια φάση που συρρυκνώνεται η οικονομία μας, άρα υπάρχει λιγότερο ενδιαφέρον, το ένα φέρνει το άλλο. Αυτό που λες καθοδική σπίδα. Το θεωρώ πάρα πολύ δυσάρεστο αυτό το γεγονός, γιατί να μην ξεχνάμε ότι η Ελλάδα, ο τουρισμός εξαρτάται από τις αεροπορικές συνδέσεις. Όσο πιο καλό δίκτυο έχει αεροπορικών συνδέσεων, τόσο καλύτερα τα πράγματα. Άρα όταν ακούς και από την Αμερική ότι κόβονται κατευθείαν πτήσεις, αλλά και εταιρείες σαν τη Σιγκαπούρη που φέρνει πολύ κόσμο από την Άπο Ανατολή περιορίζει πτήσεις, είναι σίγουρα και αυτό άλλο ένα αρνητικό γεγονός. Θέλει πολύ προσπάθεια. Θέλει αυτό που λέμε εθνική στρατηγική, που να έχει σχέση και με τις αεροπορικές μεταφορές, με την τιμολόγηση του αεροδρομίου του ελληνικού, το οποίο υπάρχει τεράστιο πρόβλημα. Με την ακτοπλοεία μας, με τη σφαιρική πολιτική που πρέπει να κάνουμε. Οι δικές σας προτάσεις συγκεκριμένα να τις δούμε λίγο. Εμείς έχουμε κάνει σαν ΣΕΤΕ, σαν Σύνδεσμο Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων επανειλημμένα. Βέβαια χρειάζεται να μπορεί κάποιος να σε ακούσει. Και μην ξεχνάμε ότι αυτή τη στιγμή είμαστε και σε μια περίπτωση όπου δεν υπάρχει και κυβέρνηση, να ελπίζει κανένας ότι σύντομα θα γίνει και ότι η νέα κυβέρνηση θα βάλει σε προτεραιότητα τα θέματα τα τουριστικά. Πώς μπορεί να ανατραπεί όμως το αρνητικό κλίμα? Δεν μπορεί, κάτι εγώ μπορεί. Εγώ προσωπικά ανήκω σε αυτούς που σε 6 μήνες θα μπορούσε να φέρει τα πάνω κάτω και να έχει μια τελείως διαφορετικά πράγματα. Αρκεί να μπορέσει να έχει μια συνεννόηση, αυτό που λέγεται να έχει απέναντί σου μια κυβέρνηση η οποία πράγματι να βάζει σε προτεραιότητα αυτό το πράγμα και να έχει συγκεκριμένους στόχους με συγκεκριμένα αποτελέσματα. Mm-hmm. Κύριε Τσακίρη, εσείς θέλω να επανέλθω στο ερώτημα το προηγούμενο. Πείτε μου πώς πιστεύετε ότι μπορεί να ανατραπεί όλο αυτό το αρνητικό κλίμα, καταβάλλοντας μεγαλύτερη προσπάθεια από την πλευρά σας αυτή τη στιγμή, εφόσον η χώρα βρίσκεται αυτή τη στιγμή και πάλι θα βρεθεί μάλλον σε προεκλογική περίοδο. Κοιτάξτε, δεν μένουν πάρα πολλά πράγματα που μπορούμε να κάνουμε εμείς σαν ιδιωτικός τομέας. Από την περσμένη εβδομάδα, την εβδομάδα των εκλογών, είχαμε στην Αθήνα, φιλοξενήσαμε, επί τούτου βέβαια συνέπεσε να είναι, προγραμματίσαμε να είναι την εβδομάδα των εκλογών, ένα workshop του μεγαλύτερου media group της Γερμανίας, του FAUV.
ήταν οι διευθύνοντες των όλων των μεγάλων τουριστικών οργανισμών της Γερμανίας στην Αθήνα, συμμετείχαν στο workshop, ακούσαμε πάρα πολύ ενδιαφέροντα πράγματα. Αυτό που είχε μεγάλη σημασία, είχε αυτό που μας έλεγε ο κύριος Ιλάου της TUI, εκ των υψηλών στελεχών της TUI, ο οποίος μας είπε ότι η Ελλάδα από πλευράς δημοφιλίας είναι νούμερο ένα στη Γερμανία. Αλλά αυτό μεταφράζεται σαν στις προτιμήσεις, σαν νούμερο 6 προορισμός. Και τέτοια πάρα πολλά θέματα όσον αφορά, αν θέλετε, αυτό. Δομικά θέματα. Δηλαδή ναι, θέλουν να θέματα. Έρθουν οι Γερμανοί εδώ και απλά δεν προωθείται ανάλογα από τους όχι, πράκτορες. Είναι δημοφιλής. Όχι. Αλλά... Είναι δημοφιλής η χώρα, αλλά τα συμπαρομαρτούντα δεν βοηθάνε. Εμείς, δηλαδή, δεν βοηθάμε στο να έχουμε θέλουν εύκολη την πρόσβαση. Θέλουν να έρθουν, αλλά το ξανασκέφτονται. Αυτό μας λέτε τώρα. Ακριβώς. Ενώ, κατά τη γνώμη των επαγγελματιών του κλάδου, των Γερμανών επαγγελματιών του κλάδου. Μα δεν έχει γίνει μια καμπάνια και από την πλευρά των Γερμανών να προσελκύσουν κόσμο φέτος, να κινητοποιήσουν τους συμπολίτες τους να επισκεφθούν τη χώρα μας. Επειδή ακριβώς υπήρχε την ίδια στις με το συγκεκριμένο media οργανισμό. Με το συγκεκριμένο media οργανισμό. Αυτός τον υλοποίησε αυτή το Give Greece, ναι. Όχι yeah. το εμπιστεύσου της στην Ελλάδα. Mm-hmm. Ναι, θέλετε να πείτε λοιπόν, κάτι πάνω σε όλα. Ένας πολύ καλός δείκτης είναι τα συνέδρια που γίνονται. Mm-hmm. Και στην Ελλάδα υπάρχει μεγάλη πτώση σε αυτό τον συνέδριο, γιατί δεν αποφασίζει μια μεγάλη επιχείρηση ή ένας επιστημονικός, μια επιστημονική ένωση να κάνει ένα συνέδριο στην Ελλάδα να φέρει κόσμο mm-hmm. πολλά τα, από παντού, διότι φοβάται ότι μπορεί να πέσει απέναντι σε αναπάντηχες δυσκολίες και γεγονότα. Μάλιστα. Λοιπόν, ακυρώθηκαν αρκετά μεγάλα συνέδρια το τελευταίο διάστημα και λόγω των κινητοποιήσεων και λόγω της αβεβαιότητας που υπήρχε. Εμείς ελπίζουμε να ανατραπεί όλο αυτό το σκηνικό για το καλύτερο όλων και κυρίως της οικονομίας. Να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ που ήσασταν εδώ σήμερα.